Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκονται από χθες το βράδυ δύο άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Για την υπόθεση αυτή θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Μπούσιος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τη Ραλιολεπίδου όσον αφορά το πώς έγινε η αστυνομική επιχείρηση. Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε από εσένα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να πω λοιπόν ότι τα δύο αυτά άτομα ηλικίας περίπου 30 ετών κρατούνται και ανακρίνονται μέχρι και αυτή την ώρα στα γραφεία της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στην Ασφάλεια Αττικής. Σε περίπου μία ώρα θα γίνουν, περίπου μία μισή ώρα θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία, ενώ όπως λένε πληροφορίες, το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι αστυνομικοί τώρα θεωρούν ότι πρόκειται για μέλη της γνωστής τρομοκρατικής οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, ενώ επίσης τους χρεώνουν και κάποιες από τις επιθέσεις που έγιναν στις αρχές Ιουνίου στο αυτοκίνητο της διευθύντριας των φυλακών Κορυδαλλού, στη συνέχεια στο αυτοκίνητο ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στις φυλακές Ναυπλίου. Επίσης, η ίδια οργάνωση υφάει ένα ακόμα χτύπημα στην περιοχή της Τζακάρτας και συγκεκριμένα έναν εμπρισμό σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Και πριν από λίγες μέρες την επιστολή βόμβα που είχε σταλεί προς πρώην αξιωματικό της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που πια είναι απόστρατος. Χθες το απόγευμα, έγινε η ανάληψη ευθύνης σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιξουσιαστικού χώρου για τη συγκεκριμένη επίθεση και λίγη ώρα αργότερα στη Θεσσαλονίκη έγιναν οι συλλήψεις. Δείχνουν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι προφανώς είχαν κάποια εικόνα των ατόμων αυτών και περίμεναν απλά την ανάρτηση στη ιστοσελίδα της προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης του δέματος. Αυτό να είναι ένα ακόμα στοιχείο στο φάκελο της δικογραφίας που θέλουν να βάλουν μέσα. Κατερίνα. Ωστόσο, υπήρξε μια ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση, μάλιστα έγινε και έφοδος στο στέκιο που βρέθηκαν αυτά τα άτομα. Η Ραλιό Λεπίδου θα μας πει τώρα. Ραλιό. Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σε εξέλιξη να πούμε ότι είναι αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα, όπως ακούσαμε, και συνεχίζεται για τον εντοπισμό ενδεχομένως και άλλων ατόμων αλλά και ευρημάτων. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε ένα στέκι νεαρών από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, που μάλιστα το κλείσαν το μαγαζί αυτό κοντά στις τυπικές αιστείες. Έχει σφραγιστεί. Μέσα στο μαγαζί αυτό βρέθηκαν ρόπαλα και κράνη. Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, όπως ακούσαμε, έχουν γίνει και δύο προσαγωγές ενός 30 κιλός ακόμη ατόμου που έχουν ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα. Οι δύο νεαροί, όπως ακούσαμε, είναι ύποπτοι και για άλλες επιθέσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης Φίνεκας, που έχει κηρύξει το νέο αντάρτικο της πόλης. Να πούμε ότι στο σπίτι του 30χρονου, στο διαμέρισμα του Σταυρούπολη, μετά από ελέγχους αστυνομίας, εντοπίστηκε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή απόσπασμα της προκήρυξης για την αποστολή του δέματος βόμβα στον πρώην διοικητή της Αντιτρομοκρατικής. Ο συγκεκριμένος 30χρονος αντιξουσιαστής είχε προσαχθεί σε επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη και πριν δύο χρόνια είχε δηλώσει και αρνητή στράτευση. Σύμφωνα με διαρροές από την ελληνική αστυνομία, οι κινήσεις των δύο υπόπτων τελούσαν υπό παρακολούθηση και σύλληψη τουλάχιστον του ενός έγινε λίγα λεπτά από όταν αναπτύχθηκε στο Intimedia. Και όπως όλα δείχνουν, Ραλιό και Παναγιώτη, η υπόθεση αυτή έχει και συνέχεια, καθώς από ό,τι φαίνεται αναζητούνται και άλλα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την οργάνωση. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο.